Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στην εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις και σήμερα φιλοξενούμε τον Βασίλη τον Καραβάκο, επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών στη Μεταμόρφωση, και είδα ότι βάζεις κάποια θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ευρύτερο ενδιαφέροντος. Δηλαδή, είδαμε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο μια συζήτηση που έγινε για την διαχείριση των απορριμμάτων και για την προμήθεια απορριμματοφόρων ηλεκτροκίνητων από το Δήμο σε συνεργασία με τον ΕΣΝΑ. Είναι ένα γενικό πρόγραμμα του ΕΣΝΑ, όμως εκ πρώτης όψεως, στο πρώτο διάβασμα δηλαδή, όλοι θα λέγανε ναι. Εσύ βάζεις κάποια ζητήματα τώρα εδώ πέρα, τα οποία θέλω να μας τα εξηγήσεις λιγάκι, γιατί όπως είπα, αφορά όλους τους Δήμους. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το δίνει ο ΕΣΝΑ σε όλους τους Δήμους με την προμήθεια των ηλεκτροκίνητων και θέλω να μας πεις τις ενστάσεις σου. Ναι. Ο ΕΣΝΑ λοιπόν πήγε και έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά, 125 εκατομμύρια με προαίρεση άλλα τόσα, δηλαδή 205 εκατομμύρια για να ασχοληθούμε με τα βιοαπόβλητα και όλα τα σχετικά, απορριμματοφόρα, κάδι, χιλιάδες κάδι απορριμματοφόρα για να πάρουν οι Δήμοι και όλα τα σχετικά. Καλό ακούγεται, είναι ωραίο και εμένα έτσι, το πρώτο άκουσμα είναι καλό. Το ζήτημα όμως που προκύπτει χάρη είναι το εξής, ότι σήμερα θάβονται 1.800.000 τόνοι. Υπολογίζονται τα βιοαπόβλητα στο ίμιση περίπου αυτού του ποσού, ίσως και λίγο παραπάνω. 900.000 με 1 εκατομμύριο τόνοι. Πού θα επεξεργαστούν αυτά τα βιοαπόβλητα, σε ποιο σημείο, υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας? Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο το ΕΜΑΚ, το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Πόσο μπορεί να επεξεργαστεί ένα κομποστοποίηση? 100.000 τόνους το χρόνο. Καταλαβαίνεις δηλαδή εδώ πέρα ότι έχει γίνει μια αγορά για να γίνει αγορά. Ότι θα βγουν απορριμματοφόρα καφέ μαζί με τους κάδους για να μαζέψουν πράγμα το οποίο θα πάει για ταφή και δεν θα πάει για επεξεργασία. Εμείς αυτό που επισημάναμε. Αυτό είναι μια μεγάλη βόμβα για τον ΕΣΝΑ, γενικώς για τους Δήμους. Και όλος αυτός ο εξοπλισμός, είδαμε κι άλλα. Είδαμε και τις πράσινες γωνιές. Έτσι, μπράβο. Έχουν παντού ταινία από πάνω, ενημέρωση προς τους δημότες δεν λειτουργεί. Έτσι. 370 το ένα, έτσι. 370 χιλιάρικα το ένα. Είναι στην ίδια λογική. Πάμε λοιπόν να πάρουμε 3 απορριμματοφόρα και 1.000 τόσους κάδους. Τι θα τα κάνουμε, θα μαζέψουμε λοιπόν βιοαπόβλητο? Ποιος κόσμος είναι εκπαιδευμένος αυτό? Κάνατε αυτό που είπα, κάνατε μια σαρωτική δράση ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια? Δεν μιλάμε για δημοτική αρχή που ανέλαβε φέτος. Μιλάμε για δημοτική αρχή που ανέλαβε το 19. Κάνατε, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Έχει νόημα λοιπόν να το κάνουμε αυτό? Κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα. Ουσιαστικά σπρώχνει ο ΕΣΝΑ τα απορριμματοφόρα, αυτά τα οποία ψώνισε και πρέπει κάπου να πάνε. Και εμείς είμαστε ο αποδέκτης. Τι πρότεινα λοιπόν εγώ? Πρότεινα ότι στη λογική του να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι τα δικά μας απορρίμματα, να ζητήσουμε χρηματοδότηση, να παλέψουμε για χρηματοδότηση για μια μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων εσωτερικού χώρου. Μια μικρή μονάδα η οποία θα κάνει επεξεργασία των δικών μας αποβλήτων χωρίς καμία οσμή, χωρίς καμία ενόχληση. Θα δέχεται αυτά τα 3-4 απορριμματοφόρα την ημέρα και αν από αυτή τη διαδικασία περάσουμε το χρόνο 3 έως 4.000 τόνους, θα μιλάει για ένα όφελος άνω των 400-500.000 ετησίως. Που θα το αλαφρυνθούν οι πολίτες από τα δημοτικά τέλη. Αυτό, μάλιστα, αυτό είναι ανακύκλωση. Διότι το άλλο σχήμα είναι συκοφαντία της ιδέας ανακύκλωσης χάρη. Γιατί όταν βλέπει ο πολίτης, ο οποίος θα ξεχωρίσει τα τσόφλια του, τη φλούδα, το αγκουράκι, θα τα ρίξει στον κάδο τον καφέ και θα δει ότι αυτό στη συνέχεια μπορεί να φύγει ακόμα και με το πράσινο απορριμματοφόρο, γιατί θα πάει για ταφή, πετάει από πάνω την ιδέα της ανακύκλωσης. Λέει όλα στον πράσινο. Και εντωμεταξύ αυτό το θέμα άπτεται και ενός άλλου θέματος, το οποίο πάλι είδα ότι βάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά στο Δημόσιο Διάλογο, είναι το θέμα της διαφάνειας και της διαχείρισης της χρηστής διοίκησης που λένε. Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση. Γιατί η αυτοδιοίκηση βάλεται από διάφορους δημοσιογράφους και κέντρα για αυτό το πράγμα. Και επίσης έχουμε και το Ευρωβαρόμετρο, το οποίο το επιβεβαιώνει και όλα αυτά. Πες μας λοιπόν, πώς το στοιχειοθετείς αυτό το πράγμα στο Δήμο σου? Η αυτοδιοίκηση τρώει ξύλο σε εισαγωγικά για το ζήτημα της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Όχι βέβαια συνήθως από τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλά από αυτούς που πρωτοστατούν. Έτσι, το νόμο όπου Και ούτε αδίκως.
να πούμε και όχι, πολλές φορές. Και όχι αδίκως σε πάρα πολλά σημεία. Αυτά επισημαίνω και εγώ εδώ. Έτσι. Να πούμε ότι το νόμο ο οποίος πήγε την απευθείας ανάθεση από τα 20-30 χιλιάρικα με πρόσκληση σε έναν και υποτιθέμενος διαγωνισμός με έναν, αυτό είναι αστείο, αν δεν είναι γελίο, αν δεν έχει λεφτά από πίσω. Αυτό το νόμο τον κάνουν αυτοί οι οποίοι εγκαλούν την αυτοδιοίκηση για μη χρηστή διαχείριση. Στην πόλη μας έχουμε προβλήματα και τα επεσήμανα. Έχουμε ένα μπαλόνι το οποίο περιφέρεται 3 χρόνια. Απευθείας ανάθεση έναν στο Ωραιόκαστρο, 30 συν ΦΠΑ, το ανώτατο όριο. Δεύτερη ανάθεση, 22 χιλιάρικα επιπλέον. Κανένας διαγωνισμός, καμία προσφορά, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Και άντε αυτά είναι τα μικρά, άντε σε αυτά δεν βρήκαμε. Στο κολυμβητήριό μας, οι εργασίες ανακαίνησης που γίνανε πήρανε στον διαγωνισμό έκπτωση 10%. Στη Λαμία το κολυμβητήριο πήρε 50%. Και όλο αυτό στο 1.900 χάρη. 700 χαμένα χιλιάρικα από το Δημόσιο Ταμείο. Σκέψου πόσες εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν εάν παίρναμε μια αντίστοιχη έκπτωση όπως αυτή η Λαμία. Η Ισήρος, πήρε 25% και σημειωτέων είναι νησί. Όποιος πάρει τη δουλειά θα μεταφέρει εκεί μηχανήματα, θα μεταφέρει προσωπικό, θα μεταφέρει υλικά. Όπως καταλαβαίνεις και αυτό και μια σειρά άλλα. Είχαμε επισημάνει ένα θέμα με διανοίξεις οδών κλπ. Στη μεταμόρφωση 11% έκπτωση, στην Παλίνη 55%. Και αφού ο Δήμαρχος μας πια δεν μπορεί να το απαντήσει γιατί 11,55%, τώρα ρωτάει αν τέλειωσε το έργο στην Παλίνη. Αν έχει τελειώσει το έργο στην Παλίνη, θα μας πει να πάμε να μετρήσουμε μετά το πάχος της ασφάλτου, Φερρυππίν, για να δούμε. Δηλαδή, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα συνέχεια. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Οι απευθείας αναθέσεις στη μεταμόρφωση με έναν υποψήφιο, με έναν, ένας δίνει προσφορά. Και κριτήριο λέει χαμηλότερη τιμή, όταν δίνει ένας πια χαμηλότερη τιμή. Αυτή είναι η τιμή, μία. Αυτές έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, τώρα με παραπέμπει σε ένα άλλο θέμα, γιατί και το κράτος εδώ πέρα τώρα έρχεται και κάνει έναν τυπικό και πλημελή έλεγχο ή και νομιμοποίηση, αν θέλεις, πολλές φορές κάποιων ταχτών πραγμάτων, τα οποία είναι εξόφθαλμα, έτσι φαίνονται από μακριά. Δεν χρειάζεται να είσαι και μεγάλος μελετητής για να τα δεις. Και ποιο είναι αυτό που λέω, ας πούμε, ότι διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο, σε σχέση με ένα άλλο ζήτημα που έχει τεθεί, με τα κάτι επιδόματα και κάτι, πώς το λένε, άδειες που δικαιούνται κάποιοι εργαζόμενοι στο Δήμο. Και το συνδέω αυτό γιατί πολύ πρόσφατα είχαμε την καταδίκη και μάλιστα παρακομπή σε πάυση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Δημητρίου που αρνήθηκε να προσφύγει σε βαθμό έφεσης για εναντίον εργαζομένων που είχαν κερδίσει τις δίκες στο δικαστήριο, όπως νομίζω και το θέμα των επιδομάτων στην μεταμόρφωση. Έτσι, κερδίσει λοιπόν τις δίκες και τι κάνουνε. Αρνήθηκε λοιπόν ο Δήμος να πάει και να κάνει έφεση. Στη δική σας όμως την περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό από ό,τι μαθαίνω. Δήμος επιμένει να τους στερήσει τα χρήματα. Σε εμάς συνέβη το εξής. Οι άνθρωποι πριν από χρόνια είχαν κάνει προσφυγή. Από τη μία, αυτό που ήθελα να πω δηλαδή είναι ότι από τη μία έχουμε απευθείας αναθέσεις με τρελά ποσά. Απ' την άλλη, ας πούμε, όταν είναι για τους εργαζόμενους να πάρουν κανένα φράγκο οι άνθρωποι που δεδουλευμένα, που δικαιούνται, εκεί ευαισθητοποιούμαστε. Είναι στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής. Για τους αγρότες δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Για τους εμπόρους της ενέργειας, δηλαδή το καρτέλ των 5, έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Έτσι, για να ελαφρύνουμε τον κόσμο. Είναι προφανές. Εδώ τι έγινε λοιπόν. Δεκάδες εργαζόμενοι, 80 τον αριθμό, προσέφυγαν πριν από χρόνια. Κέρδισαν κάποια χρηματικά ποσά, 2.500 ο καθένας, από επιδόματα και άδειες. Ο Δήμος δεν άσκησε έφεση την περίοδο που έπρεπε να ασκήσει έφεση. Ο κύριος Αραούδας ρωτήθηκε πέρυσι αν θα πληρώσει τα χρήματα. Μας διαβεβαίωσε δύο φορές θα τα πληρώσει. Σημειωτέων ότι ήταν προεκλογική χρονιά, όπως ξέρεις πολύ καλά, έτσι. Μετά τις εκλογές ξαναρωτήσαμε και είπε είναι ζήτημα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Και τώρα που ήρθε η ώρα να εκδοθεί ένταλμα να πληρωθούν οι άνθρωποι. Μαθαίνουμε ότι ο Δήμος κατέθεσε έφεση. Μία έφεση η οποία δεν μπορεί να γίνει, έχουν περάσει όλες οι προθεσμίες, η οποία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να στείλει την υπόθεση 4 και 6 χρόνια πίσω, όπου προφανώς δεν θα είναι δήμαρχος κύριος Αραούδας, θα πετάξει την πατάτα στον επόμενο για να πληρώσει ο επόμενος. Ο κύριος Αραούδας να προφυλάξει τον εαυτό του όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, οι εργαζόμενοι να στερηθούν αυτά τα οποία δικαιούνται και η κοροϊδία φυσικά να έχει παίξει. Έτσι, η προεκλογική κοροϊδία έτρεξε κανονικά. Τους ανθρώπους που τους κοροϊδέψαν κανονικά θα τα πάρετε τα λεφτά. Έχουμε και άλλο χάρη. Μαθαίνω σήμερα στους παιδικούς σταθμούς έχουν φύγει 12-13 εργαζόμενες.
για τους οποίους αυτό που ψιθυριζόταν ήταν ότι αν βγούμε εμείς ξανά θα διασφαλιστεί η δουλειά σας. Και το άκουσμά μας είναι ότι τι να κάνουμε, τους στηρίξανε για διασφαλιστεί η δουλειά μας, γιατί οι άλλοι θα τους διώχναμε. Λοιπόν, 12-13 άνθρωποι, θα το μάθουμε, θα το έχουμε τις προσεκείς ημέρες. Φύγανε και από τους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή η προεκλογική κοροϊδία πήγε σύννεφο και δεν πήγε σε θέματα που είναι χωρίς συνέπειες, πήγε σε εργασία, πήγε σε οικονομικά ζητήματα, σε σοβαρά. Εμείς είμαστε κάθετοι, οφείλει ο Δήμος να πληρώσει εδώ που είμαστε. Να σε πω και σε ένα άλλο συνολικό θέμα, και αυτό είναι πάρα πολύ συνολικό θέμα, αφορά όλους τους Δήμους, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Πέδα. Τώρα είχαμε και τις εκλογές και αυτά. Δεν είχαμε καλή τετραετία που πέρασε. Δηλαδή είχαμε συνηθίσει την Πέδα πολύ πιο δυναμική, πολύ πιο εξωστρεφή. Η θητεία του κυρίου Μαρκόπουλου δεν ήταν τόσο έτσι, δυναμική, να το πω. Δεν διεκδίκησε, δεν έκανε ανακοινώσεις, δεν βγήκε στον τύπο, δεν έβγαλε την αυτοδιοίκηση μπροστά. Δεν ήταν, παρόλο το ότι υπάρχει μια μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του και είναι ένας δήμαρχος πολύ ευρείας αποδοχής και τα πάντα, αλλά δεν το έχει που λέμε για πρόεδρος της ΠΕΔΑ να βάλει μπροστά την αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη. Για πες μας. Νομίζω, Χάρη, ότι το σύνολο των αιρετών για να φτάσουν να γίνουν δήμαρχοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το βασικό είναι ότι δεν το θέλουν. Λειτουργούν ως αμορτισέρ της κυβέρνησης. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι τρέχουν πίσω από κάθε υπουργό έχοντας αποδεχτεί τα παρακρατηθέντα, ότι χάνει αυτοδιοίκηση 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έχουμε αποδεχτεί ότι μας παίρνουν τα λεφτά τα οποία οι πολίτες πληρώνουν για να γίνουν παιδικές χαρές, να γίνουν παιδικοί σταθμοί, κοινωνική πολιτική, να πάνε στα σχολεία μας. Αυτά το κράτος τα παίρνει και ένα μικρό τμήμα το επιστρέφει με προγράμματα. Τρίτσες, φιλόδημοι και ιστορίες τέτοιες. Και οι δήμαρχοι έχουν αποδεχτεί το ρόλο να πηγαίνουν να ξεσκονίζουν και να γλύφουν για να πάρουν κάποιο έργο, να πουλήσουν έργο και δραστηριότητα στην πόλη τους για να επανεκλεγούν. Αυτό όμως δεν είναι αυτοδιοίκηση. Εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ξέρουμε ότι από το 2011 έχουμε να δούμε μία σοβαρή κινητοποίηση. Να δούμε την αυτοδιοίκηση να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Αυτό λέω. Στην ΠΕΔΑ σήμερα, ο κύριος Μαρκόπουλος και η παράταξή του έχουν κάνει σαφή επιλογή. Ένα αστείο που ακουγόταν στις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ, η οποία όμως είναι της ίδιας λογικής, ήταν το πρόβλημα είναι αυτό, το πρόβλημα είναι εκείνο. Θα καλέσουμε τους υπουργούς να καθίσουμε εδώ, λέει, πρόσωπο με πρόσωπο, να λύσουμε τα προβλήματα. Λες και το ζήτημα είναι αν βλεπόμαστε ή δεν βλεπόμαστε. Όχι ότι οι υπουργοί είχαν επιλέξει, το κεντρικό κράτος έχει επιλέξει. Η αυτοδιοίκηση θα αποστεωθεί από δυνατότητες. Όλο και περισσότερο θα συμπιέζεται ώστε το κεντρικό κράτος να ελέγξει πλήρως τα οικονομικά της. Εκεί λοιπόν στην ΠΕΔΑ αυτό που έγινε το εξής. Η παράταξη Μαρκόπουλου πέρυσι είχε πάρει 13 το 19, τώρα έπαιρνε 14, αλλά με βάση το εκλογικό σύστημα έχασε μια έδρα η παράταξη Ευθυμίου του ΠΑΣΟΚ και μια έδρα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στους 16. Έτσι τώρα και το δημοσιογραφικό γαργαλιστικό με αυτόν τον τρόπο εξελέγει και ο δήμαρχος της πόλης μας στο ΔΣ της ΠΕΔΑ, γιατί ήταν 10 στους 13, δεν έβγαινε γιατί έβγαζε 9 ο Μαρκόπουλος, αλλά με τις δύο έδρες που πήρε από τους άλλους τους έκανε 11. Ένα χαρακτηριστικό που αφορά το συντονισμό αιρετών στον οποίο συμμετέχω εγώ και αξίζει τον κόπο, αφορά ένα κομμάτι της αυτοδιοίκησης και του πολιτικού χώρου, αλλά αξίζει να το πούμε. Είναι το 19, δεν πήραμε την έδρα στο ΔΣ για μία ψήφο. Είχαμε κάνει ψηφοδέλτιο με 6 άτομα, όπως λέει ο κανονισμός, και για μία ψήφο δεν πήραμε. Τότε λοιπόν ένας άνθρωπος του χώρου της εξοκοινοβουλευτικής, ο κ. Κωνσταντίνου, είχε καταθέσει μεμονωμένη υποψηφιότητα. Ήταν η 12η ψήφος η οποία θα έδινε την έδρα σε εμάς, θα τη στερούσε από τον κ. Μαρκόπουλο. Με την έδρα τη δική μας λοιπόν έκανε ο κ. Μαρκόπουλος πλειοψηφία του 13-25. Τώρα ο συντονισμός αιρετών αντί για 6 υποψηφίους και 5. Δεν κατέρωσε να κάνει ψηφοδέλτιο, έκανε μεμονωμένη υποψηφιότητα. Υπήρχε ως υποψήφιος από την Αθήνα πάλι ο κ. Παπαδάκης του ίδιου χώρου. Πάλι ο κ. Παπαδάκης έκανε μεμονωμένη υποψηφιότητα, πάλι πήρε μία ψήφο. Πάλι ένα άτομο εμείς δεν κάναμε ψηφοδέλτιο. Χάθηκε αυτή η έδρα και η ειρωνία ποια είναι. Ότι για την ΚΕΔΕ η παράταξη Μαρκόπουλου πήρε έδρα με υπόλοιπο 0. 0 χάρη. Με 0. Η μία ψήφος αυτή του κ. Παπαδάκη πήγε στα σκουπίδια. Αν είχε έρθει μαζί, είχαμε κάνει κοινό μέτωπο,
θα είχαμε πάρει δεύτερη έδρα στην ΚΕΔΕ και θα είχε στερηθεί μια ο κύριος Μαρκόπουλος. Είναι υποψηφιότητα της μίας ψήφου και της έδρας με μηδέν ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι. Αλλά έχει να κάνει λοιπόν, μερικές φορές με ένα πολιτικό και κοινωνικό σεχταρισμό που διακρίνει κάποιους χώρους. Λοιπόν, εγώ συνήθως κλείνοντας καταρχήν τώρα, θέλω να σου πω ότι στις συνεντεύξεις μου δεν φέρνω σε δύσκολη θέση τώρα τους αιρετούς, ούτε τους κάνω δύσκολες ερωτήσεις που δεν βολεύουν. Όμως έχεις πάει μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο σιγής για δύο ανεξαρτοποίησεις που είχες μετά τις εκλογές και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να τελειώσει η ανακοχή και να μιλήσεις. Και από, ξέρεις τώρα, δημοσιογραφική διαστροφή οφείλω να στην κάνω εγώ την ερώτηση κλείνοντας. Για πες μας, σχολίας. Στους αιρετούς δεν τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Εγώ επειδή είμαι δημοσιογράφος, λες εντάξει, ας το στριμώξουμε λίγο. Κοίταξε να δεις. Εμείς πράγματι είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν καλό, έτσι. Κάθε αποτέλεσμα το οποίο σημειώνει τη δύναμη δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Αυτό δημιούργησε προσωπικές πικρίες, δημιούργησε θέματα. Αυτό με λογικά. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, όπως λένε, έτσι. Συνέβη αυτό. Πράγματι, δύο δημοτικοί σύμβουλοι που ήμασταν μαζί, μετά τις εκλογές δεν υπήρξε κανένα πολιτικό πρόβλημα, ούτε πηγαίνοντας εκλογές, ούτε όλη την τετραετία. Ανεξαρτοποιήθηκαν για λόγους προσωπικούς και προσωπικής πικρίας. Δεν ήταν και εκλόγιμοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια κίνηση που εμάς δεν μας εκφράζει ως συμμαχία σε αυτά. Ήμασταν κάθετοι. Παιδιά, όποιος θέλει να διαφωνεί πολιτικά κλπ. Αποχωρεί, παραδίδει την έδρα και συνεχίζουμε. Συνέβη και το 19, όπου πράγματι είχαμε ζήτημα με έναν εκλεγέντα σύμβουλο, ο οποίος προς τιμή του παραχώρησε την έδρα, παραιτήθηκε και συνεχίσαμε. Κάνανε λάθος και οι δύο σύμβουλοι. Όμως αυτό ενέχει ένα κίνδυνο. Το τέλος, το φινάλε, αυτοί οι δύο μήνες να σκεπάσουν μια δεκαετή πορεία συνεπή. Και εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι, γιατί ξέρεις, όταν χάρη φεύγουμε από τα πράγματα και περνάει κάποιος καιρός, η ιστορία που λέμε αποτιμά τη συνολική μας πορεία και όχι μόνο επιμέρους στιγμές, έτσι. Κρίνεσαι από τη συνολική σου παρουσία. Λοιπόν, και οι δύο σύμβουλοι. Σύμβουλοι το 19, αλλά ενεργά στελέχη της Συμμαχίας το 14, είχαν μια συνεπή στάση όλη τη δεκαετία, μια παρουσία υπεράσπισης όλων των θέσεων της Συμμαχίας Πολιτών, της λογικής που έχουμε εμείς για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή άνθρωποι που έχουμε διαφορετικές καταβολές κομματικές κλπ. Αλλά συμφωνούμε πολιτικά στο ίδιο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε. Έτσι κάναμε αυτά τα χρόνια. Σε αυτό λοιπόν παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο όλη αυτή τη δεκαετία. Το φινάλε δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου, ούτε αυτό που θα θέλαμε να είναι, αλλά δεν πρέπει, για να είμαστε δίκαιοι, να το αφήσουμε να σκεπάσει μια καλή και συνεπή παρουσία δεκαετίας. Εμείς θα κρατήσουμε αυτή και γι' αυτό δεν μιλήσαμε. Να σου πω και έτσι, πρώτη φορά μιλάμε δημόσια γι' αυτό, δεν το ανοίξαμε ποτέ, διότι θεωρώ άδικο, όσο και αν η ευθύνη ανήκει σε αυτόν που κάνει την πράξη, θεωρώ άδικο όμως να κρυθεί μια συνολική πορεία από δύο στιγμές. Εξάλλου στην πόλη μας, αν θέλουμε να κρίνουμε αρνητικές, όχι στιγμές, ολόκληρες πορείες, έχουμε δεκάδες παραδείγματα που πρέπει να ασχοληθούμε και άμα περισσέψει χρόνος μπορούμε να ασχοληθούμε και με τους δύο μήνες αυτούς. Αυτή είναι η θέση μας, εμείς αυτή την άποψη έχουμε ως συμμαχία. Φυσικά προχωράμε στην πορεία μας, εμείς τιμάμε και σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει και έχουν βάλει ένα λιθαράκι για να γίνουν τα πράγματα στη μεταμόρφωση καλύτερα. Και να ξέρεις ότι παρά το εκλογικά ποσοστά κλπ, η παρουσία της παράταξης και η πίεση που έχει ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει πρακτικά αποτελέσματα. Να τα πούμε αριθμούς κλείνοντας τώρα για να μην σας ζαλίσω. Κόψαμε το κτήμα Κούρου που πήγε να πάρει η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καρπέτα με 2 εκατομμύρια αντικειμενική 256 χιλιάρικα. Επιβάλαμε ουσιαστικά την αποχώρηση από το σύνδεσμο της Πάρνηθας, στον αμαρτωλό σύνδεσμο, όπου δίναμε 60 χιλιάρικα το χρόνο επί πόσα χρόνια. Αγοράστηκε, τουλάχιστον στο πλαίσιο της απόφασης, ακόμα δεν έχουν γίνει χαρτιά, το κτήμα Κουτσουμπέλη, αντί για 3.650 επί δίκης Καρπέτα, 2.750 επί της σημερινής δίκησης. Ασκήσαμε αφόρητες πιέσεις πάνω σε αυτό. Το καθεστώς της διαφάνειας που έχουμε επιβάλει de facto με τη δημοσιότητα που δίνουμε έχει σώσει χρήματα πολλά για το Δήμο και είναι και η βασική αιτία που δεχόμαστε τις περισσότερες επιθέσεις. Γιατί μιλάμε επί του πρακτέου, μιλάμε επί του χρήματος. Αυτά έχει προσφέρει η Συμμαχία, συμβάλλαν και οι δύο που φύγανε. Ελπίζω να μην ήμουν τα πολλά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό κουράγιο. Ήταν καλή η απάντηση για τους δημοτικούς συμβούλους. Εγώ δηλαδή την έκανα πιο
λίγο πιο προκλητικά την ερώτηση. Μπας και αρχίσεις και βρίζεις λιγάκι, αλλά κρατήθηκες και αυτό σε τιμά πάρα πολύ. Δεν κρατήθηκα. Ειλικρινά, δεν κρατήθηκα, δεν χρειάζεται. Είναι δίκαιο αυτό που λέω, είναι δίκαιο. Αν χρειαζόταν, ναι, θα τα έλεγα, μπορώ να τα πω χοντρά. Έχω τον τρόπο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, μπράβο. Και τώρα θα σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, δύσκολο το έργο, αλλά ξέρω ότι είσαι μαχητικός και κάθε μαχητικός αιρετός, ανεξάρτητα του τι λέει, αν έχει δίκιο ή άδικο, νομίζω ότι προσθέτει πάντα για το καλό των πολιτών του. Δηλαδή το να κρατάς τα ίσα, ακόμα και αν επιβεβαιώνεις, είναι πάρα πολύ καλό. Τέτοιοι μαχητικοί αιρετοί σε όλους τους δήμους, νομίζω ότι κρατάνε μια πολύ καλή πορεία για, για όλους τους δημότες. Είναι προς το συμφέρον όλων των δημοτών να υπάρχουν δυναμικές αντιπολιτεύσεις. Η μεγάλη ζημιά είναι στις αντιπολιτεύσεις που παρατηρούμε, που δεν κάνουν τίποτα. Ότι που μπαίνουν στην αδράνεια και περιμένουν 4 χρόνια να περάσει για να ενεργοποιηθούν πάλι προεκλογικά. Έτσι είναι, κλασικό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Βασίλη, και καλή επιτυχία να έχεις. Σε ευχαριστώ, χάρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.